Κύριε Χιονή, επειδή προμηθευτείτε τώρα, αυτά τα 24 ώρα είναι το νομοσχέδιο που πέρασε από την Επιτροπή, την αρμόδια της Βουλής για την τακτοποίηση, οριοθέτηση ή τέλος πάντων τους όρους και τις προϋποθέσεις όπου μικρότερες πορείες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξάγονται. Είναι αυτό ένα από τα αγκάθια τα οποία θεωρείται ότι είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί μεταξύ της κυβέρνησης και του ΚΚΕ? Είναι ένα ενδεικτικό κλίμα για το τι ζούνε και θα ζήσουν και το επόμενο διάστημα οι εργαζόμενοι, διότι στιγματίζει ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα κλιμακωθεί και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και τα μέτρα τους. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι παρακολουθούν. Για παράδειγμα, το ΠΑΜΕ μας λένε τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς αυτούς, γιατί το ΠΑΜΕ διοργανώνει μεγάλες συγκεντρώσεις ή πορείες που περιφρουρούνται, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η δική σας αντίδραση σε τι συνίσταται? Αυτά είναι προπέτασμα καπνού. Γιατί το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου, από την αρχή μέχρι το τέλος, άμα το πιάσετε, άρθρο-άρθρο, λέξη-λέξη, έχει ένα βαθιά αντιδραστικό ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, με το οποίο συκοφαντεί τους αγώνες του λαού, προετοιμάζει και προσπαθεί να καλλιεργεί το ότι οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις των εργαζομένων είναι έως και μήτρα εγκληματικών ενεργειών, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, για να καλλιεργήσει το ότι η συμμετοχή και σε διαδηλώσεις είναι κάτι ποινικά, ως ποινικό αδίκημα. Μάλιστα βαφτίζει μια σειρά απαγορεύσεις ως περιορισμούς και διαμορφώνει τους όρους για να βασικά εμποδίσει συνολικά και να πάρει μέτρα απαγορεύσεων συνολικά των διαδηλώσεων. Μάλιστα. Δηλαδή για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Και ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Χιονή, παρακαλώ. Ας πάρουμε ότι γίνεται μια συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, γιατί έχουν κόψει το ρεύμα σε μια οικογένεια που μάλιστα μπορεί να έχει και άρρωστο άνθρωπο και να χρειάζεται οπωσδήποτε μηχάνημα στήριξης. Σας λέω περίπτωση με την οποία τη γνωρίζω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η συγκέντρωση θα απαγορεύεται και ενδεχόμενα και αυτοί που θα συμμετέχουν με βάση και το άρθρο 13 θα είναι και ιδιώνυμο αδίκημα. Άνθρωποι οι οποίοι παραλίγο να χάσουν το σπίτι τους και έπρεπε να γίνει συγκέντρωση εκεί πέρα που θα γινόταν ο πληστηριασμός. Μάλιστα ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μαγαζί, το δουλεύαν οι ίδιοι, έκλεισε τα προηγούμενα χρόνια και δεν έκλεισε από τις διαδηλώσεις. Έκλεισε στα χρόνια της κρίσης και από την πίεση που είχαν από τον ανταγωνισμό και θα χάναν το σπίτι τους. Μάλιστα ήταν μια οικογένεια που μένανε με τους γονείς τους. Έπρεπε απευθείας να γίνει διαδήλωση για να εμποδιστεί να ξεσπιτωθούν και να μείνουν στον δρόμο. Μάλιστα ήταν και η περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ, που επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν και ιδιώνυμο αδίκημα η πάλι ενάντια στους πληστηριασμούς. Εδώ τώρα, επειδή τώρα αυτή την περίοδο, επειδή δεν σας ακούω κιόλας, να με συγχωράτε. Δώστε μου το δικαίωμα, γιατί μας θέτε συγκεκριμένα θέματα και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Μαρινάκη. Ναι, απλά να ολοκληρώσουμε αυτό, ναι, γιατί κάτι υπόθηκε. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό αυτό το διάστημα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για να μπορέσουν να διασφαλίσουν εισόδημα, να μην βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Ο Υπουργός Εργασίας δεν τους δέχεται και πηγαίνουν στο Υπουργείο Εργασίας. Με βάση το νομοσχέδιο αυτά θα απαγορεύονται. Ναι. Ενώ ιδιαίτερα με το άρθρο για την αστική ευθύνη, ο οργανωτής μιας συγκέντρωσης, μιας διαδήλωσης, θα τυλίγεται σε μια κόλλα χαρτί και θα τρέξει στα δικαστήρια, γιατί κάπου αλλού, και μάλιστα και όχι την ώρα της διαδήλωσης, μπορεί από τους γνωστούς αγνώστους που είναι γνωστοί και όλα αυτά τα χρόνια δεν τους πιάνουνε, να καταστραφεί ή να χτυπηθεί ένα μαγαζί. Και θα κυνηγάνε τον οργανωτή. Δηλαδή, το σχέδιο νόμου είναι παραγωγός προβοκάτσιας. Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή, σκεφτείτε τι γίνεται. Ναι. Λέει ότι μπορείς να πας να κάνεις οτιδήποτε, άλλον θα κυνηγήσουνε. Ο στόχος τους και από την πείρα, και από την πείρα που υπάρχει και από το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι οι μαζικές διαδηλώσεις. Άλλωστε έχουμε πείρα, γιατί παραδείγματος χάρη πριν 9 μήνες χτυπήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο, μαζικότατο, περιφρουρημένο απέναντι στην κρατική βία και καταστολή, και χτυπήθηκε την ώρα που πήγαινε προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Τα ΜΑΤ χτυπήσανε και προσπαθήσαν να διαλύσουν την πορεία, χτυπώντας γυναίκες και παιδιά. Και αντιμετωπιστήκανε, βέβαια. Με ακούτε? Ενώ
Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο ότι συναντιούνται παλιές χουντικές διατάξεις με κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι βάζουν στο άρθρο 19 τη λέξη κυνήγι της ριζοσπαστικοποίησης με την υπηρεσία πρόληψης της βίας, που δείχνουν ακριβώς πού στοχεύουν. Μάλιστα. Πείτε μου, γιατί προβαίνετε σε κάποιες κινητοποίησεις μέσα στην εβδομάδα, κινητοποίησεις αυτές συνίστατες με αφορμή το νομοσχέδιο για τις πορείες, τις διαδηλώσεις? Εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, άλλοι μαζικοί φορείς έχουν προκηρύξει διαδηλώσεις και αύριο, μία η ώρα έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και την Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες στην Επιτροπή που συζητιόταν το νομοσχέδιο υπήρχαν σωματεία μαζικοί φορείς που εκπροσωπούν χιλιάδες ανθρώπους και αποδείξανε πόσο προσχηματικά είναι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης.